επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 9ο Περιφερειακό Παιδικό Εφηβικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών των Μικρών και Εφήβων Χορευτών του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Καβάλα, στο κλειστό γυμναστήριο Αλεξάνδρα Δήμογλου στην Καλαμίτσα. Το φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε με το Δήμο Καβάλας. Ένα το φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, κατά κύριο λόγο όμως, χαιρόμαστε που είναι παιδιά. 600 και παιδιά, η παράδοση το αύριο, μάλλον το αύριο ακολουθά την παράδοση και συνεχίζει για το αύριο. Το δικό σας μήνυμα ποιο είναι και γενικώς, όταν βλέπετε παιδιά με παραδοσιακές στολές και να χορεύουν ποντιακά, τι βγαίνει από μέσα σας? Το παρόν πάει να συναντήσει το παρελθόν. Και όταν αυτό γίνεται μέσα από αυτή την ηλικία, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην είναι πετυχημένο το μείγμα. Το μείγμα και το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Το αυριανό μέλλον στο θέμα της παράδοσης με τα σημερινά παιδιά θα είναι καλύτερο με βάση εμάς. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά, θα λέγαμε, είστε ειλικρινείς. Έτσι. Απόλυτα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα είναι πολύ καλύτερο και πολύ ευήνο το μέλλον. Και αυτό το λέω όχι μόνο εξαιτίας αυτού που βλέπουμε σήμερα. Έχω στο μυαλό μου και το διήμερο συνέδριο που οργανώσαμε και εξελίχθηκε τις προηγούμενες τρεις μέρες στην Καβάλα για την παιδεία. Μάλιστα. Γιατί εκεί είδαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση 50 προπτυχιακούς φοιτητές να είναι παρόντες, να αγωνιούν, να μοιράζονται τις δικές μας ανησυχίες για την παιδεία, για τα αρχαία ελληνικά, για τη σχέση που έχουν με το σήμερα με την ελληνική γλώσσα. Πρέπει αυτές οι εκδηλώσεις, και μιλάω για την παράδοση, να γίνονται πιο συχνές. Σαφέστατα ναι. Και όχι μόνο με χορό. Ναι. Και με άλλα πράγματα. Και με άλλα πράγματα, ακριβώς. Ναι. Η γλώσσα. Να μεταφέρουμε στους νέους την παράδοση συνεχόμενα. Έτσι ακριβώς. Η γλώσσα, έθιμα, ήθη και έθιμα. Να παντρέψουμε το παρόν με το παρελθόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι απαίτηση των καιρών σε μια περίοδο κρίσης να διατηρούμε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας, την ιστορία μας, την πίστη μας και την αυθεντικότητά μας σαν Έλληνες. Γι' αυτόν τον λόγο θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους για την προσπάθεια την οποία κάνουν, να ευχηθώ να έχουν τη δύναμη να τη συνεχίζουν και με τη βοήθεια του Θεού, να πούμε και Χριστός Ανέστη μέρες που είναι, να ευχηθούμε το καλύτερο για όλους μας. Η παράδοση είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του πολιτισμού μας και νομίζω ότι όποιος ξεχνάει παράδοση πολιτισμό δεν μπορεί να έχει μέλλον. Μπράβο στον Σύλλογο των Ποντίων, μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στο να δημιουργηθεί αυτή όλη η κατάσταση. Συγχαρητήρια, γιατί η πόλη μας έχει πολλαπλά κέρδη από όλες αυτές τις εκδηλώσεις.